έχουμε και άλλη συνέχεια εκτός από αυτή τη συνεργασία. Γιατί χαίρεσαι να δουλεύεις με τέτοιους συναδέλφους. Είναι ίσως από τους πιο καθαρούς και απλούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στο χώρο. Ένας άνθρωπος θετικός και ειλικρινής. Νιώθω από την πρώτη στιγμή που μπαίνει στην πρόβα μέχρι την τελευταία. Είναι ένας άνθρωπος παλαιάς κοπής, συνάδελφος μάλλον παλαιάς κοπής. Είναι από τους διαβασμένους, συγκροτημένους ανθρώπους που δεν καθυστερούν ποτέ τη δουλειά, που είναι πάντα στο μέγιστο της απόδοσής τους και είναι χαρά και ξεκούραση να δουλεύεις μαζί της. Και έπειτα γιατί είναι ένας άνθρωπος, νομίζω για όλους φίλους της και μη πολύ ευχάριστος και διασκεδαστικός. Είναι η καταστροφή μου φέτος το καλοκαίρι. Νομίζω ότι μετά από αυτή τη δουλειά δεν ξέρω αν θα με πάρουν πάλι να ξαναδουλέψω. Πώς σας καταστρέφει η Ρένια? Έτσι και υπάρχει χημεία και μόνο με τα μάτια, δηλαδή σε έχει καταστρέψει. Είναι πανηγύρι. Με την καλή την έννοια. Χαίρεσαι και αυτό που μου βγάζει είναι ότι πέρα το ότι θα περάσουμε πολύ καλά στην παράσταση, θα περάσουμε και ένα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι. Εξαιρετική ηθοποιός. Είναι πολύ καλό άτομο, πολύ καλό παιδί. Και το θέατρο χρειάζεται τους ανθρώπους. Χρειάζεται στήριξη από ανθρώπους με ταλέντο, με θέληση, με σκυλή στη δουλειά της. Από εκεί και πέρα θα δούμε και θα δοκιμαστεί και στην πορεία, γιατί η περιοδία πρέπει να έχει τα γλέντια σου, τα ξενύχτια σου. Αν δεν συμμετέχει, κόβεται η σχέση μας. Ρένια μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ή θα αλλάξεις αυτό το ύφος, αυτή τη ματιά, ή να μην με κοιτάζεις καθόλου, ή να μην με λες Γιώργο. Πες με κάτι άλλο. Να μην ακούω εγώ. Να μην ακούω εγώ. Με έχεις καταστρέψει, το καταλαβαίνεις. Σ' αγαπώ πολύ, φιλάκια. Γιατί ο Σταθακόπουλος λέει. Τι κάνει ο Σταθακόπουλος με τον τρόπο? Γιατί έχουμε ένα. Μέναμε κάποτε στην ίδια πολυκατοικία με τον Πάρο, να ξέρεις, να του δώσει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Βεβαίως, θα το πω. Έχουμε ένα δραματικό κομμάτι μαζί, αυτό που αφορά τη Σμύρνη. Ναι. Εγώ φταίω. Γελάει εύκολα. Ο Πάνος. Ναι, πολύ. Εσύ πώς το κοιτάς? Τι κάνω τίποτα λες και το όνομά του, απλώς το κοιτάς και λες. Κοίταξε, του κάνω. Είναι εκ μέρους μου πρόστιχο αυτό, αλλά επειδή είναι πολύ συγκεντρωμένη και δραματική η σκηνή και αρχίζει με μένα που τον προσπονώ, Γιώργο, εσύ είσαι αυτό. Ναι. Και τον κυνηγάω σε όλο το θέατρο. Και του το κάνω αυτό σε ανυποψίαστες στιγμές. Δηλαδή βγαίνει ο Πάνος από την τουαλέτα και του λέω Γιώργο, εσύ είσαι. Διαλύει. Και μόλις πάμε να το κάνουμε το κομμάτι πρόβα, ας πούμε, θυμάται ότι του το είπα. Την ώρα που παίρναμε καφέ, βγήκα πίσω από μια πόρτα και τον τρόμαξα. Φαντάζομαι είναι και άλλες στιγμές, τις οποίες δεν μπορείς να πεις τώρα, έχουν γίνει και χειρότερα. Ναι, ναι, αυτό. Για να το λέει ο άνθρωπος στο βίντεο, κάτι άλλο έχει συμβεί. Και μετά δεν μπορεί να κάνει πρόβα ο Πάνος και... Να σου πω, με τον Παύλο τώρα που έχει γίνει βουλευτής, έχει αλλάξει καταρχήν πιο σοβαρός? Όχι μωρέ, κοίταξε, καταρχήν σοβαρός άνθρωπος είναι ο Παύλος. Πολύ σοβαρός άνθρωπος, ενώ ρε παιδί μου αν είναι... Δεν είναι χαϊχούι, στη δουλειά είναι συγκροτημένος, ναι, και τα λοιπά. Είναι, δεν είναι, γιατί καμιά φορά έχουν την εντύπωση ότι οι κομικοί είναι όλη μέρα πανηγύρι. Δεν είναι έτσι και οι περισσότεροι κομικοί μάλιστα δεν είναι έτσι. Οπότε θέλω να πω δεν ήταν ότι ήταν τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, ναι, και τώρα έγινε σοβαρός. Παρ' όλα αυτά τον απασχολεί πολύ σοβαρά. Δηλαδή θέλω να πω... από μέσα του το κάνει. Ψυχή. Ναι. Έχει επενδύσει σε αυτό, δηλαδή. Έχει, ναι. Μπορεί όμως και τα δύο. Δηλαδή, επειδή βλέπω τώρα ότι θα πάτε περιοδία. Πες ότι ανοίγει βουλή τώρα, γιατί πες ότι δεν θα έχουν φέρει ένα τμήμα, δεν ξέρω τι θα γίνει, επειδή υπάρχουν και προβλήματα. Πώς θα τα καταφέρει και δεν τα δύο? Δεν ξέρω. Αυτά είναι διαδικαστικά που φαντάζομαι τα έχει συζητήσει, ξέρουν τα δεδομένα του. Κανένα ροσπέτι του ζητάτε? Όχι, ρε, αυτά που κοροϊδεύαμε. Ο κωμικός το οποίος. Επειδή θα είναι πολιτικός, θα είναι βουλευτής τώρα, θα το βλέπει ο κόσμος στη Βουλή να αγορεύει και τα λοιπά, ας πούμε, να κάνει ερωτήσεις και τέτοια. Ή μπορεί, άμα γίνει και. Δεν θα του ζητάει ρουσφέτια στην περιοδία. Δεν ξέρω. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω, ρε παιδί μου. Αν του ζητάνε ρουσφέτια, ή μπορεί να βγαίνει πάνω και να κάνει τον κόσμο να γελάει όταν είναι βουλευτής. Α, ο Χαϊκάλης μπορεί. Μπορεί ο Χαϊκάλης. Μπορεί, ναι, μπορεί. Ωραία. Τώρα για τα ρουσφέτια, τι να πω. Ελπίζω, ρε παιδιά, να τελειώνουμε με όλα αυτά. Και να δούμε ότι υπάρχουν και πολιτικοί που μας κάνουν να γελάνε, χωρίς να παίζουν το θέατρο. Αυτό που το πας. Άρα αυτό την ερήμην τους. Ρένια, την ξέρουμε σίγουρα είναι 20.
Αν ακόμα είμαστε με διερευνητικές εντολές, εσύ Φέη, τι να πει κανείς. Μάλιστα. Τι να πει, αν το πηγαίνουν πάλι χέρι-χέρι όπως έγινε την πρώτη φορά. Ποιος να ξέρει. Εμείς έχουμε ημερομηνία για 20 πρεμιέρα στα Ελπίζουμε Γραβενά. Ότι έτσι, εκτός και αν γίνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, θα πάμε να παρακολουθήσουμε τώρα πολύ ωραία μόδα. Θέλω να τη δω αυτή τη μόδα. Λέει παιδικά κοσμήματα, σωστά, από την εταιρεία Baby Q.